Ναι, και μάλιστα ομόφωνα στη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωση για ένα έτο και όχι για έξι μήνε όπω προβλέπεται υποχρεωτικά, είπε το ΔΣ του Συνδέσμου Διαχείριση Αποβλήτων Υπήρου, ακυρώνοντα παράλληλα την απόφαση που είχε ψηφίσει κατά πλειοψηφία τον Νοέμβριο και η οποία προκάλεσε τεράστια αντιπαράθεση στου κόλπου τη αυτοδιοίκηση. Μια ένταση που έγινε μεγαλύτερη, απειλώντα να την άξει στον αέρα τον όποιο σχεδιασμό, λόγω τη απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου Νίκου Καλατζίνα προσφύγει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία Κατά τη απόφαση τη Αποκεντρωμένη, που είχε ακυρώσει την επίμαχη απόφαση του Συνδέσμου. Η συνεδρία τη Παρασκευή απήχε μακράν του περιεχομένου και του ύφου, προηγούμενων, αφού δεν υπήρξαν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων εντάσει και έτσι το Σώμα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, κ. Καλατζή, για τη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωση για διάστημα ενό έτου και στη συνέχεια να προχωρήσει μια νέα μελέτη ανάθεση λειτουργία των σταθμών σε ανάδοχο για διάστημα όμω 2 συν 1 ετών. Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία. Μια πρόταση που έρχεται αφενός σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη, που δεν ήταν δυνατόν να σταθεί για πολλού λόγου και η οποία εκτό των άλλων δικαιώνει για τη στάση του του Δήμου, που κράτησαν από την αρχή αντίθετη στάση με κυρίαρχο τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Δήμο Ζήτσα, και σε δεύτερο επίπεδο του υπόλοιπου Δήμου των Ιωαννίνων. Οι λεπτομέρειε τη νέα διακήρυξη θα προκύψουν στην πορεία μέσα από τη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών, αφενός και αφετέρου από την επανεξέταση των στοιχείων που περιλήφθηκαν στην αρχική μελέτη. Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αρτέων, λαμβάνοντα υπόψη και στοιχεία από την τεχνικο-οικονομική μελέτη που συντάχθηκε από ιδιώτη κατ' εντολή του Δήμου Δοδόνη. Η αρχική τοποθέτηση του κυρίου Καλατζή ήταν αυτή που βοήθησε να μην υπάρξουν εντάσει στη συνέχεια αφού φρόντισε να αναλάβει την προσωπική ευθύνη για την ένταση που δημιούργησε η προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Αφού τόνισε ότι σκοπό του ήταν να προασπίσει το κύριο τη απόφαση και να μην χαθεί χρόνο, πρόσθεσε πω οι αντιδράσει που προκλήθηκαν και ο κίνδυνο να τυναχτούν όλα στον αέρα τον υποχρέωσαν να αποσύρει την προσφυγή. Κατέθεσε έτσι την πρόταση για τη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών, κάνοντα αναφορά και σε συναντήσει που είχε με τον κύριο Καχριμάνη, ο οποίο, όπω ανέφερε, συμφωνεί το επόμενο βήμα θα είναι η προετοιμασία των νέων τευχών δημοπράτηση με το σώμα τελικά να αποφασίζει τη σύσταση μια επταμελού ομάδα εργασία που θα αναλάβει την ευθύνη προετοιμασία τη διακήρυξη. Σε ελαφρώ διαφορετικό κλίμα από τον κύριο Καλατζή, ο αντιπρόεδρο του συνδέσμου Θωμά Μπέγκα υπερασπίστηκε την ποιότητα και αξιοπιστία τη μελέτη και έδειξε πω ήταν ενήμερο και ο ίδιο για την προσφυγή, αν και ο κύριο Καλατζή είχε κάνει λόγο για καθαρά προσωπική του απόφαση. Η απόφαση αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για όσου αντέδρασαν, όπω ο Δήμο Ιωαννητών και ο Δήμο Ζήτσα αντίστοιχα. Ενώ έντονε αντιδράσει στην πορεία προκλήθηκαν και από του άλλου Δήμου των Ιωαννίνων που συντάχθηκαν με την πρωτοβουλία του Δήμου Δοδόνη για τη σύνταξη μια τεχνικο-οικονομική μελέτη, που μπορεί, όπω ανέφερε ο Δήμαρχο Δοδόνη Χρήστο Ντακαλέτσι, να αποτελέσει τη βάση ενό νέου διαλόγου. Ο αντιδήμαρχο Ιωαννίνων Γιώργο Σαρλέτο τόνισε πω όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να λειτουργήσει διδακτικά για όλου, ζητώντα την άμεση έναρξη τη δοκιμαστική λειτουργία και την αναζήτηση τη καλύτερη δυνατή λύση προ όφελο των πολιτών και τη αυτοδιοίκηση. Ενώ στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκε και ο Ευάγγελο Πίχα. Ο δήμαρχο Ζήτσα Μιχάλη Πιάκο τόνισε ότι ο σύνδεσμο θα πρέπει να εξετάσει το σενάριο κοστολόγηση τμήματο τη λειτουργία των σταθμών και από το προσωπικό που διαθέτουν οι Δήμοι. Ο Δήμαρχο Βορειών Τζουμέρκων Γιάννη Σεντελέση υπενθύμησε ότι εξ αρχή υπήρχαν τοποθετήσει δημάρχων για περιθώρια βελτίωση τη μελέτη, όμω δεν εισακούστηκαν από την πλειοψηφία. Κάποιε από τι παραμέτρου τη μελέτη που έχει στα χέρια του και η οποία θα γίνει κτήμα όλων, παρουσίασε ο Δήμαρχο Δοδόνη που πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλα ανοιχτά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν, όπω η επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ σε σχέση με την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που πρέπει να πληρώνουν οι Δήμοι για τη μονάδα. Εμφανώ προβληματισμένοι και απογοητευμένοι από την τροπή που πήρε η υπόθεση τέλο, οι δήμαρχοι Ιγουμενίτσα, Γιάννη Λόλο, Αρτέων Χρήστο Τσιρογιάννη και Νικολάου Σκουφά, Ροζίνα Βαβέτσι, άσκησαν σκληρή κριτική στον πρόεδρο Νίκο Καλατζή για την απόστηρση τη προσφυγή και γιατί, όπω είπαν, έτσι εκτίθεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αρτέων που συνέταξε τη μελέτη. Πρότειναν ακόμη στη διοίκηση να διασφαλίσει τη δέσμευση όλων ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η απόφαση για την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, αλλά ούτε ότι θα επανέλθει το ζήτημα σύσταση ενό ανεξάρτητου φορέα με την αιχμή να πηγαίνει προ του Δήμου Ιωάννητών και Ζήτσα αντίστοιχα, χωρί όμω τελικά να συζητηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.